Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Έλαβα ένα email το οποίο με προβλημάτισε πολύ ε, και θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί με προβλημάτισε πολύ. Ο τίτλος, όπως βλέπετε, είναι «Συναισθηματική απορρίθμιση λόγω επανατραυματισμού και διαχείριση της συναισθηματική απορρίθμισης. Προτού ξεκινήσω να διαβάζω το email, θέλω να σας επενθυμίσω το επεισόδιο του podcast το οποίο μιλά για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, το οποίο θα το βάλω και ως σύνδεσμο στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Σε εκείνο το επεισόδιο του podcast, το τέταρτο, εξηγώ με κάθε λεπτομέρεια τι σημαίνει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, και τι σημαίνει συναισθηματική απορρίθμιση, η οποία συμβαίνει όταν ο άνθρωπος με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, ο άνθρωπος ο οποίος κουβαλάει μια σειρά, μια συλλογή από αδιαχείριστα τραύματα στο υποσυνείδητο του, όταν συναντήσει ένα ερέθισμα στο παρόν, παθαίνει συναισθηματική αναδρομή. Emotional flashback, Νιώθει δηλαδή όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που ένιωθε όταν τραυματιζόταν για πρώτη φορά, χωρί απαραίτητο να θυμάται τα δεδομένα. Αυτή είναι η συναισθηματική απορρίθμιση που προκύπτει από συναισθηματική αναδρομή. Η φίλη εδώ όμω τα έχει κάπω μπερδέψει τα πράγματα. Διαβάζω το email. Θέκλα μου αγαπημένη. Παρακολουθώ καθημερινά κάθε σου βίντεο. Είμαστε τυχεροί που υπάρχει. μου. Σε ευχαριστώ και σε αγαπώ για την αμεσότητα σου. Μοιράζεσαι μαζί μας προσωπικές ιστορίες, δείχνει ότι είσαι μία από εμάς, δεν υπάρχει αυτή η απόσταση που υπάρχει μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Εδώ θέλω να πω ότι από το YouTube δεν κάνω ψυχοθεραπεία, κάνω ψυχοεκπαίδευση και η απόσταση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου εξαρτάται από την προσωπικότητα του κάθε θεραπευτή, και από τις ψυχοθεραπευτικές αρχές που ακολουθεί. Υπάρχουν ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι οι οποίες ευνοούν την αυτοαποκάλυψη του θεραπευτή και υπάρχουν και άλλες που την απαγορεύουν. Υπάρχουν όμως θεραπευτές από όλε τι ψυχοθεραπευτικές μεθόδους οι οποίοι επιλέγουν όταν αυτό είναι χρήσιμο για το θεραπευόμενο τους να κάνουν αυτοαποκάλυψη. Άρα δεν είναι όλοι οι θεραπευτές που κρατούν αποστάσεις από τους θεραπευόμενους ούτε όλοι οι θεραπευτές δεν βρίσκονται σε μια θέση ισχύω σε σχέση με τους θεραπευόμενους. Σκεφτόμουν αν θα ήταν χρήσιμο να έκανες ένα βίντεο για το πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να συνέλθει από τη συναισθηματική απορρίθμιση. Απορρίθμιση είτε από γεγονότα που συμβαίνουν χωρίς να τα έχουμε προκαλέσει και απορρίθμιση από δικές μας επιλογές που μας επανατραυματίζουν. Για παράδειγμα, μιλά σε βίντεό σου για απορρίθμιση λόγω του δυστυχήματο των τεμπών και απορρίθμιση από την επιλογή σου να επικοινωνήσει με τους γονείς σου μετά τη σειρά εξετάσεως του στην Αθήνα. Άρα, όταν απορριθμίστηκα συναισθηματικά από το δυστύχημα των τεμπών ήταν κάτι που δεν το επέλεξα. Όταν όμως επέλεξα να επικοινωνήσω ξανά ήταν κάτι που το έκανα εγώ. Λίγα λόγια για εμένα για να καταλάβεις το background, το υπόβαθρο δηλαδή, και τον λόγο που σκέφτηκα το θέμα. Πιστεύω ότι το δικό μου βίωμα δεν είναι χρήσιμο να το μοιραστώ λεπτομερώς, γιατί έχουν υποθεί παρόμοιε ιστορίε. Δυστυχώ και ευτυχώ είμαστε πολύ συνεξαρτώμενοι, που γνώρισαν άρχισο και παρόλο που τον κάτστιχ του, η διέστηση του δηλαδή, του έλεγε μακριά, εκείνοι δεν το άκουσαν και κατέληξαν να βάλουν τον εαυτό του σε αυτή τη Δίνη που σε πάει στον πάτο που δεν έχει πιο κάτω. Λέω ευτυχώ, γιατί δεν, νιώθουμε μόνοι και ηλίθιοι που αφήσαμε τον εαυτό μα να πέσει τόσο χαμηλά. Εν ολίγη, εγώ συνεξαρτώμενη, εκείνο να χωρί να ασκεί σωματική κακοποίηση, μόνο συναισθηματική, mind games, όπως καμαρώνει και να τα λέει, και κλπ. Παιχνίδια του μυαλού δηλαδή. Ήμασταν συνάδελφοι με καθημερινή συνεργασία. Δεν είχαμε σχέση, ήμασταν φίλοι με προνόμια γι' αυτό. Ελπίζω να είμαστε μαζί και να παντρευτούμε για εμένα, ό,τι να είναι. Αλλά φυσικά δεν είχε συζητηθεί. Μετά από δύο χρόνια προνομίων, μου έκανε τη χάρη και έκανε κάτι πολύ χοντρό και ασεβέ, που ούτε καν εγώ, η συνεξαρτώμενη, μπορούσα να καταπιώ. Σταμάτησα να του μιλάω, αλλά δεν μπορούσα να πάω εντελώ no contact λόγω δουλειά. Μετά από ένα χρόνο καθημερινή επαφή και επανατραυματισμού αναπόφευκτα για εμένα, άλλαξα δουλειά. Άρα εκεί έδρασε ορθά, που άλλαξε ζουλιά. Παναγία μου, το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη. Όμω, κατά περίοδου με ψάχνει να βρεθούμε με κοινέ παρέες και καλά νοιάζεται. Δεν μπορώ να πω όχι, γιατί δεν ξέρω, ίσως ακόμα ελπίζω πάλι ότι να είναι. Πραγματικά ότι να είναι, γι' αυτό σου λέω: Τα έχει μπερδεμένα στο μυαλό σου. Εγκολήμα που έχει εσύ. Είναι η συνεξάρτηση, είναι που δεν έχω κάνει σοβαρή ψυχοθεραπεία, να κάνει. Κρατιέμαι από σένα όσο μπορώ και από τη Δόκτωρα Ράμανη για να με επαναφέρει στην πραγματικότητα. Αφού ξέρω τι συμβαίνει. Όταν μιλάμε με τον απερίγραπτο, είναι σαν το μυαλό μου να πηγαίνει πίσω σε αυτή τη δίνη που σε πάει στον πάτο που λέγαμε. Και εγώ κολυμπω να φτάσω πάνω, ξεφεύγω λίγο με πολλή θέκλα και λίγη ράμανη. Μετά από κανένα μήνα που θα ξαναστείλει, άντε πάλι. Ξέρω ότι χρειάζομαι ψυχοθεραπεία, απλώς σκέφτηκα το θέμα τη απορρίθμιση, μήπω ενδιαφέρει κι άλλου. Σε ευχαριστώ που μου μπήκε στη ζωή μου πριν 1,5 χρόνο και μου ζητάει η κοπέλα να τη συστήσω, ψυχολόγο τη σύστησα και λέει: Σκέφτομαι, πως χρειάζομαι και ψυχίατρο, γιατί μ' άντεψε. Φλερτάρω και με την κατάθλιψη μετά από όλα αυτά. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. υπάρχουν οι επανατραυματισμοί που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Τα ερεθίσματα δηλαδή που δεν έχουν καμία σχέση με εμάς και είναι πολύ σωστό το παράδειγμα με το δυστύχημα των τεμπών είναι κάτι το οποίο δεν επέλεξε κανείς ούτε από εκείνους που βρίσκονταν μέσα στο δυστύχημα ούτε από τους υπόλοιπους που το πληροφορηθήκαμε να συμβεί δεν το κάναμε επίτηδες κανένας από εμά. και επίσης είναι πολύ σωστό το παράδειγμα που λε και για τη δική μου την περίπτωση που έσπασα το no contact μετά από την κλινική και αναστατώθηκα, και πολύ σωστή επίσης η δική σου η περίπτωση που ενώ άκου, άκου θα σε δύρω, άλλαξες δουλειά. Άλλαξες δουλειά μετά από ένα χρόνο που επανατραυματιζόσουνα. Άλλαξες δουλειά και εξακολουθείς να έρχεσαι σε επαφή μαζί του. Και λες κιόλα. Μπράβο σου που το λες και το παραδέχεσαι γιατί έτσι θα βοηθηθείς ότι έχεις μέσα στο μυαλό σου κάποιες αλπίδες ακόμη που ίσως να και στο μέλλον και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ούτε πολύ θέκλα και λίγη ράμανη θα σε βοηθήσει, ούτε πολύ θέκλα και πολύ ράμανη θα σε βοηθήσουν. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία, οπωσδήποτε, σε συνεργασία με την ψυχοεκπαίδευση, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να βάλεις και πολύ σοβαρούς στόχους στη ζωή σου. Ένας εκ των οποίων είναι να μην έρθεις ποτέ ξανά σε επαφή με αυτό το τέρας. Έτσι να τον έχεις με στο μυαλό σου τέρας. Ψυχολογικό τέρας. Μ' αρέσει που διευκρινίζεις ότι δεν σε χτυπούσε και ότι σου κάνει μόνο ψυχολογική βία και σου κάνει παιχνίδια του μυαλού. Θεωρείς ότι η ψυχολογική βία είναι κατώτερη από τη σωματική βία. Η ψυχολογική βία είναι εξίσου επικίνδυνη με τη σωματική βία, αν όχι πιο επικίνδυνη, για τον λόγο το ότι δεν αφήνει όρατα σημάδια. Και λόγω το ότι δεν είναι ποινικοποιημένη η ψυχική βία. Συγγνώμη που θυμώνω μαζί σου. Χίλια συγγνώμη. Θυμώνω για να σε συνεφέρω. Εννοείται ότι στο παρελθόν έχω κάνει και εγώ παρόμοιε βλακίε με Μην νομίζει πως δεν έκανα. Εντάξει. Και εγώ έχω κάνει. Τη όση είναι εξαρτώμενη θα ήμουν, αν δεν θα έκανα. Άλλωστε. Λοιπόν. No contact. No contact. Γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ να πηγαίνουμε no contact όταν τελειώσουν ερωτικές σχέσεις με όταν τελειώσουν φιλίες με όταν συνειδητοποιούμε πως δεν υπάρχει περίπτωση ένα αγαπημένο μας πρόσωπο με το οποίο μας συνδέουν στενή δεσμή αίματος, δεν υπάρχει περίπτωση να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και να σταματήσει να είναι κακοποιητικό. Ψυχικά και συναισθηματικά κακοποιητικό. Λοιπόν, άρα ό,τι τεχνικές και να σου πω εγώ για διαχείριση της συναισθηματικής απορρίθμισης, από τη στιγμή που εσύ πας και επανατραυματίζεσαι, δεν θα έχουν κανένα απολύτως νόημα. Κανένα όμως. Κανένα. Να σου κατεβάσω εδώ όλα τα tricks, αν υπήρχαν. Να σου διαβάσω όλε τι ασκήσει τι ψυχολογικέ που συστήνουν οι διάφοροι που ασχολούνται με το ζήτημα τη διαχείριση τη συναισθηματική απορρίθμιση και τη διαχείριση τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Από τη στιγμή που πα από μόνη σου και επανατραυματίζεσαι, δεν θα σε βοηθήσουν στο ελάχιστο όλα αυτά. Και να σου πω την αλήθεια, δεν θα σου είναι και ωφέλιμα. Γιατί άμα σου δώσω εργαλεία με τα οποία θα νιώθει καλύτερα σύντομα, Ακόμη πιο σύντομα θα πηγαίνει να επανατραφούμε τη Καταλαβαίνει αυτό που σου λέω. Πρέπει να σταματήσουμε να τρέφουμε ψευδεστήσεις. Και να σα πω και κάτι για τι ερωτικέ σχέσει. Άμα ο άλλο ή η άλλη, μέσα στον πρώτο χρόνο της γνωριμίας... δεν μα πείσει με πράξει, όχι με λόγια, ότι είναι σοβαρό άνθρωπο και μα βλέπει σοβαρά δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό στο μέλλον. Αν δεν να δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο ενός χρόνου, μέχρι να συνδεθούν ουσιαστικά δύο άνθρωποι, μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο ενός χρόνου, ειδικά εσύ που δουλεύατε και στον ίδιο χώρο, μπορούσε να δείτε τις προθέσεις του ξεκάθαρα. Και κάτι άλλο, κάποιο ο οποίο σου λέει να είστε φίλοι με προνόμια, δηλαδή απλώ να κάνετε σεξ από την αρχή, είναι απίθανο μετά να δημιουργήσει μια υγιή, σοβαρή, σοβαρή με την έννοια ότι βλέπει ο ένας τον άλλο μακροπρόθεσμα ερωτική σχέση. Και αν υπήρχε οποιαδήποτε περίπτωση να το κάνει, σίγουρα μετά από δύο χρόνια φίλοι με προνόμια και μετά από ένα χρόνο που ήσασταν στην ίδια εργασία και τον έβλεπε κάθε μέρα και να αναστατονόσουνα και μετά και δεν έχει προκύψει, θα προκύψει τώρα. Κόρη, 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 θα σου τραβήξω τα αυτιά. Με αγάπη θα το κάνω. Όχι με κακία. Λοιπόν, no contact. No contact μέχρι να δύσει ο ήλιος. No contact. Γι' αυτό το βίντεο θα το βάλω στο playlist με τίτλο No contact. Τώρα, για τους ανθρώπους που ακούνε αυτό το βίντεο και δεν επανατραυματίζονται οι ίδιοι επίτηδες, όπως στην περίπτωση της κοπέλας, και δεν δρούν αυτοκαταστροφικά, αλλά... Τυχαία γεγονότα στο περιβάλλον τους, τους φέρνουν σε επαφή με τα τραύματα τους τα αποθυμένα, τους ξυπνούν τα συναισθήματα εκείνα που βίωσαν όταν τραυματίζονταν αρχικά. Η συμβουλή πάλι είναι συστηματική ψυχοθεραπεία και journaling. Να έχεις ένα ημερολόγιο δηλαδή στο οποίο να καταγράφεις τι συνέβηκε, τι ένιωσες, να καταγράφεις τα αρνητικά σου συναισθήματα, να προσπαθείς μέσα από το ημερολόγιο αυτό να βρεις τις συνδέσεις μεταξύ του ερεθίσματος στο παρόν και της συναισθηματικής αναδρομής που έγινε στο παρελθόν, και γενικότερα να κρατά ένα ημερολόγιο συναισθημάτων. Έχουμε μιλήσει ξανά και άλλε φορέ για το ημερολόγιο συναισθημάτων. Στο οποίο να ξεδίδει συναισθηματικά αυτό το ημερολόγιο συναισθημάτων, να καταγράφει αυτά που νιώθει, να δίνει εγκυρότητα σε αυτά που νιώθει και να μπορεί να τα επισκεφτεί ξανά και ξανά για να μπορέσει στο μέλλον να είσαι πιο προσεκτικό, πιο προσεκτική, να εντοπίσει ποια είναι τα trigger σου να εντοπίσει ποια είναι τα ρεθίσματα εκείνα τα οποία σε αναστατώνουν και να τα αποφεύγεις συστηματικά στο μέλλον. Ζούμε σε έναν κόσμο ναρκισιστικό. Πολλοί άνθρωποι γύρω μας έχουν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και είναι δυνάμει Αυτό που έλεγε ο φίλος μου Στάθης, δεν ζουν ανάμεσά μας, ζούμε ανάμεσά τους. Οπότε είναι πολύ πιθανό, επί καθημερινής βάσεως, να ερχόμαστε σε επαφή με triggers, με ερεθίσματα τα οποία να είναι επικίνδυνο να μας προκαλέσουν συναισθηματική αναδρομή. Για να μπορέσουμε να ισχυροποιηθούμε απέναντι σε αυτούς τους επανατραυματισμούς, τους ακούσιους, χρειάζεται να εντείνουμε την ψυχοθεραπεία μας να εντείνουμε τον προσωπικό μας πνευματικό αγώνα, να ζήσουμε ασκητική ζωή και όταν λέω ασκητική ζωή εννοώ μια ζωή στην οποία να προστατεύουμε τον εαυτό μας από αχρίαστες ταλαιπωρίες. Να καταπολεμήσουμε τα συναισθήματα φόμο. Fear of missing out. Υπάρχει αυτό το, αυτός ο όρος και σε άλλα βίντεο τον έχουμε συζητήσει. Θα βρω και το βίντεο να το βάλω στην περιγραφή. Το βρήκα και το έβαλα. Υπάρχει αυτή η συνθήκη στην οποία νιώθει κάποιο ότι μπορεί να χάσω. Αν δεν πάω στο πάρτι που με κάλεσαν, μπορεί να χάσω μια ωραία εμπειρία. Αν δεν πάω σε αυτό το μέρο που θα πάνε και άλλοι, μπορεί να χάσω μια ωραία εμπειρία. Όχι, κάποιε φορέ χρειάζεται να προστατεύσει τον εαυτό σου για να μην βιώσει αρνητικέ εμπειρίε. Αν σε προσκαλέσουν να πα σε ένα καφέ που ξέρει ότι θα είναι και ο μαλάκα ή μαλακισμένη, να μην πα. Και να μην φοβάσαι ότι θα χάσει. Fear of missing out, φόμο. Να μην το φοβάσαι. Να χαίρεσαι και να νιώθεις περήφανος περήφανη που έχεις προστατεύσει τον εαυτό σου από αχρίαστη ταλαιπωρία. Πρέπει επιτέλους να το συμπονέσουμε με αυτόν τον κακομύρη τον εαυτό μας. Να νιώσουμε νιάξιμο για τον εαυτό μας και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Γενόμενη η εσωτερική μας μητέρα και ο εσωτερικός μας πατέρας. Ένα άλλος λόγος για τον οποίο δεν δίνω um, tips και tricks για τη διαχείριση της συναισθηματικής απορρίθμισης είναι ότι ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο και έχει τους δικούς του μηχανισμούς άμυνας. Οπότε κάτι το οποίο βοηθάει εμένα εσένα μπορεί να μην σε βοηθήσει. Άρα χρειάζεται να αφιερώσουμε χρόνο και ενέργεια όσοι, όσοι απορριθμιζόμαστε συναισθηματικά για να βρούμε το δικό μας τρόπο που μας βοηθάει να διαχειριστούμε τη συναισθηματική απορρίθμιση. Να πω ενδεικτικά τρόπους που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, μεθόδους που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να διαχειριστούν τη συναισθηματική απορρίθμιση. Έχω αναφέρει ήδη έναν, τον journaling, το να καταγράφουν τα συναισθήματα τους και τις σκέψεις τους σε ένα ημερολόγιο. Ένας άλλος τρόπος είναι η σωματική άσκηση, Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι όταν νιώθουν συναισθηματική απορρίθμιση, τότε θα πάνε για εκείνο το τζόκινγκ, θα πάνε για εκείνο το hiking. Jogging είναι το τρέξιμο, hiking είναι το να περπατά μεγάλε αποστάσει μέσα στη φύση, θα πάνε για εκείνο το κολύμπι, θα πάνε στο, στο γυμναστήριο να χτυπηθούν, θα ανέβουν πάνω στο μηχάνημα να υδρώσουν, στο μηχάνημα του δρόμου ή το ελλειπτικό. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο αθλείται ο καθένα. Η άθληση βοηθάει στη συναισθηματική απορρίθμιση και γιατί μέσω του ιδρώτα αποβάλλονται οι νευροδιαβιβαστές που έχουν σχέση με τη στενοχώρια και την απορρίθμιση αλλά και γιατί ανεβαίνουν οι ενδορφίνες κατά τη γυμναστική και μετά ουσίες φυσικής στον κεφάλαιο οι οποίες μας επιφέρουν ηρεμία και χαλάρωση. Ένας άλλος τρόπος να διαχειριστούμε τη συναισθηματική απορρίθμιση που χρησιμοποιούμε κάποιοι άνθρωποι είναι η εργασιοθεραπεία. Δηλαδή νιώθω συναισθηματικά απορριθμισμένος, πιέζω τον εαυτό μου να καθίσω, να αρχίσω να εργάζομαι, να φέρω εις πέρα σε ένα έργο το οποίο πρέπει να κάνω, ο καθένας ό,τι δουλειά κάνει και προσπαθώ να εστιάσω την προσοχή μου και την ενέργεια μου πάνω στην επιτέλεση του έργου ούτω ώστε να ξεφύγω από τα συναισθήματα τα αρνητικά τα οποία ρικάζω όταν βρίσκομαι σε συναισθηματική απορρίθμιση. Άλλοι τρόποι μπορεί να είναι για τον καθένα διαφορετικοί. Κάποιο άλλο μπορεί να χρησιμοποιεί τη σχέση του με το κατοικίδιο του για να επαναρρυθμιστεί συναισθηματικά. Κρίμα τα καημένα τα κατοικίδια, θα ήθελα να πω. Σκεφτήκατε τα καημένα τα κατοικίδια μα πόσε φορέ επειδή εμεί ανόητα αυτοκαταστρεφόμαστε και επανατραυματιζόμαστε, τα καημένα τα κατοικίδια μα έχουν να τραβήξουν όλη αυτή την τοξικότητα. Που τραβούν τα κατοικίδια προκειμένου να μα βοηθήσουν να επαναρρυθμιστούμε συναισθηματικά. Αν δεν το κάνει για σένα, κάνε το για το κατοικίδιο σου, αν έχει. Λοιπόν, σίγουρα, σίγουρα τρόποι συναισθηματική επαναρρύθμιση δεν είναι να χρησιμοποιούμε του άλλου ανθρώπου, να χρησιμοποιούμε τα παιδιά μα, να χρησιμοποιούμε το σεξ ω μέσο συναισθηματική επαναρρύθμιση, να χρησιμοποιούμε το αλκοόλ και διάφορε άλλε εθιστικέ ουσίε ή διάφορου εθισμού και ούτω καθεξής. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω δικούς σας μηχανισμούς άμυνας υγιής που χρησιμοποιείτε για να επαναρρυθμιστείτε συναισθηματικά όταν απορριθμίζεστε από παράγοντες που δεν έχουν σχέση με εσάς. Από τυχαίους παράγοντες. Γιατί όταν επανατραυματιζόμαστε έχουμε κόλλημα. Οπότε όταν απορριθμιζόμαστε συναισθηματικά δεν έχουμε το μυαλό μας το πώς θα επαναρρυθμιστούμε. Το μυαλό μα το έχουμε στο κόλλημά μα. Και καλά κρασιά. Αυτό το βίντεο θα μπει στο playlist για τη σύνθετη διαταραχή με τραυματικού στρε και θα μπει και στο playlist για το κόλλημα και στο playlist για τη συνεξάρτηση.